η πρώτη φορά που εν ενεργεία αρχηγός πολιτικού κόμματος της Βουλής περνάει το κατόφλι της φυλακής φορώντας χειροπέδες. Εκεί θα παραμείνει προφυλακισμένος. Μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας δεν συνεννοούνται σωστά και συγκρούονται. Ένας αστυνομικός τραυματίζεται ελαφρά. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος μαζί με τον βουλευτή του κομματός του Γιάννη Λαγό εδώ και μερικά λεπτά βρίσκονται σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας στο συγκρότημα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Τέσσερα τζιπ της αντιτρομοκρατικής με πανόπλους άνδρες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συνοδευόμενοι από πλήθος οχημάτων της ασφάλειας και μοτοσυκλετιστών, ξεκινά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού. Τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια. Δημιουργίες των ΜΑΤ απέκλεισαν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, απαγορεύοντας την κυκλοφορία ακόμη και στους πεζούς. Η πομπή φτάνει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από περίπου μισή ώρα. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος και ο Γιάννης Λαγός οδηγούνται στα κελιά τους. Ο Γιώργος Πατέλης και η Ανθιπαστυνόμος θα πρέπει να περιμένουν για να μεταφερθούν σε άλλες φυλακές. Οι πύλες της φυλακής κλείνουν πίσω από τον ηγέτη της Χρυσαυγής. Ωστόσο, η παρουσία του εκεί έχει ήδη προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών από τους φυλακισμένους. Οι κρατούμενοι Μιχαλολιάκος και Λαγός είναι παντού ανεπιθύμητοι. Υπήρχε όντως κάποια αναστάτωση, αναπάλφα και γάμα πτέρυγα. Έχει όλο τον εθνικό τίτλο κρατουμένο σε αυτέ τι πτέρυγε. Υπήρχε έτσι μια γενικευμένη αντίδραση, δεν έγινε πιο σαφή για ποιο λόγο. Εντάξει, είναι προφανή ο λόγο. Μετά από μαραθώνια σύσκεψη της διοίκησης στις φυλακές Κορυδαλλού και υπό την απειλή να ξεσπάσουν ταραχές σε δύο μεγάλες πτέρυγες όπου διαμένουν μέλη της οργάνωσης Πυρήνες της Φωτιάς και πλήθος αλλοδαπού, αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή οι ανεπιθύμητοι κρατούμενοι να οδηγηθούν σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των γυναικείων φυλακών. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα για αυτούς τους τέσσερις κρατούμενους. Εντάξει, σίγουρα. Εντός της φυλακής θα πήγαινα συνοδεία, δεν τους αφήνα να πηγαίνουν πουθενά μόνοι τους. Στην ανακατασκευασμένη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού που βρίσκεται δίπλα στις γυναικείες φυλακές κρατούνται ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και ο βουλευτής Γιάννης Λαγός. Σε αυτή την πτέρυγα δεν υπάρχει άλλος κρατούμενος. Βρίσκονται δηλαδή σε μια φυλακή που δεν υπάρχει κανείς κρατούμενος κοντά τους. Ο Γιώργος Πατέλης θα οδηγηθεί στη φυλακή του Μαλανδρίνου, εκεί όπου ήδη βρίσκεται ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ροπακιάς. Ενώ στον Ελαιώνα Θηβών θα προφυλαχτεί η ανθιπαστυνόμος που συνεργάστηκε με τη Χρυσή Αυγή. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια και οι προφυλακισμένοι της Χρυσής Αυγής δεν θα κάνουν τίποτε χωρίς συνοδεία.